όσον αφορά τον δημοσιογράφο σαν επαγγελματία, η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να χαρακτηρίσω επαγγελματία ένα πράσινο φρουρό. Όσοι πιστεύετε ότι βγαίνω να το απαντήσω από θυμό ή από φόβο, κάνετε λάθος. Η σάτυρα δεν έχει το σκοπό εκδίκησης και εγώ δεν είμαι εκδικητής. Ούτε τον μισώ. Δεν μισώ κανέναν. Απλά στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν ένας άνθρωπος που έχει αυτό το βήμα δεν το εκμεταλλεύεται για να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο και το κάνει χειρότερο. Προσεύχομαι απλά κάποια στιγμή να ανακτήσει το θάρρος του που τόσο φθηνά πούλησε στο βωμό του infotainment πριν πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι πως πάρα πολύ τον έχετε χαρακτηρίσει σεξιστή εξαιτίας του ότι γέλαγε όταν σχολίαζαν ένα θέμα με μια φοιτήτρια η οποία δέχτηκε σεξουαλική επίθεση. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι σεξιστής. Αν ήταν άλλωστε, δεν θα είχε την ίδια πανέξυπνη γυναίκα δίπλα του τόσα χρόνια για αρχή συντάκτρια. Είναι απλά ένας δημοσιογράφος χωρίς συνέστηση. Ένας δημοσιογράφος ο οποίος είναι ανίκανος να μπει στον ψυχισμό του συνανθρώπου του. Αν μπορούσε άλλωστε, θα συναισθανόταν ότι η συγκεκριμένη κοπέλα θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να είναι κόρη του. Και αν ήταν πατέρας της, σίγουρα δεν θα γελούσε με αυτόν τον τρόπο. Αν είχε συνέστηση, δεν θα συνεργαζόταν και με τον πράσινο αρχηγό σε ένα βραδινό δελτίο, εκμεταλλευόμενοι και οι δύο τη φιλοδοξία μιας κοπέλας για δημοσιότητα, την οποία στιγμάτιζαν κάθε βράδυ, βγάζοντάς την μισόγυμνη να λέει τον καιρό. Τώρα, όσον αφορά την πορεία του, δεν θα είμαι καθόλου περήφανη για μια πορεία σε ένα βραδινό δελτίο όπου έχει βγει γυναίκα γυμνόστηθη, ούτε για την πορεία μου σε ένα πρωινό όπου αμφισβητώ το δικαίωμα ενός φανταστικού ανθρώπου όπως τον κύριο Σεργουλόπουλο να γίνει πατέρας. Και όσα συγγνώμη και αν του ζήτησε μετά, η αλήθεια είναι πως φάνηκε ότι για εκείνον δεν είναι φυσιολογικό για όλους να είναι γονείς, όπως δεν είναι φυσιολογικό για εκείνον να εκδηλώνουν όλοι νόμιμα την αγάπη τους. Γιατί αυτό το θέμα κιόλας ήθελα να θίξω όταν είχα πάει να βγω στην τηλεόραση, γιατί έχω κουραστεί πάρα πολύ να ακούω τη γελία πρόταση του «εγώ που έχω στηρίξει τα δικαιώματα των γκέι, εγώ που έχω φίλο γκέι», αυτό μου είναι τελείως αδιάφορο. Όταν κάποιος θέλει να θίξει τα συγκεκριμένα δικαιώματα, υπάρχουν μόνο δύο ερωτήσεις που μπορεί να κάνει. Και οι δύο απαντώνται με ναι ή όχι. Μπορούν οι γκέι να παντρεύονται? Μπορούν οι γκέι να υιοθετούν? Η απάντηση στις δύο αυτές ερωτήσεις είναι όχι. Θα έπρεπε να είναι όχι. Για μένα θα έπρεπε 1000% να είναι ναι. Και αυτό κιόλας ήθελα να θίξω με το τρίλιδες και μακροπουπουλάτες. Τώρα θα με ρωτήσετε τι εννοώ για τους πρασινοφρουρούς. Όταν είσαι σε μια εκπομπή και κάθε μέρα λες ψέματα, διότι να ξέρετε ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι κάνουν δηλώσεις του τύπου «εμείς είμαστε εδώ για να πούμε αλήθεια», να ξέρετε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο Τζίμις όταν έβγαινε να μιλήσει δεν έλεγε «εγώ τώρα θα πω αλήθεια», απλά μίλαγε. Κάθεται λοιπόν στην εκπομπή και κάνει τον έκπληκτο για τα θέματα τα οποία του παρουσιάζουν και ένα πρωτήτερα τα έχουν συζητήσει όλα στο meeting room, έχει μοιράσει τους ρόλους, έχει επιλέξει τα θέματα στα οποία εκείνος θα σχολιάσει και θα μιλήσει έτσι ώστε να μην χαλάσει η εικόνα του και δεν γεμίσει τον μπραντσάδικό του στη βουλιαγμένη με κόσμο. Βέβαια, όταν τόσα χρόνια ζεις μέσα στο ψέμα και κάνεις μια δουλειά η οποία δεν σου αρέσει καθόλου, είναι λογικό να έχεις μια είδους κατάθλιψης. Αυτή άλλωστε τον ένωσε με τον πράσινο αρχηγό του. Και όταν κάνεις αυτή τη δουλειά η οποία δεν σου αρέσει, τουλάχιστον βρίσκεις καταφύγιο στο να είσαι επιτυχημένος. Αλλά όπως είπε και ο Ζέλικο μετά το μάτς με την Προκόμ, όταν ο Παναθηναϊκός νίκησε 40 πόντους, είπε ότι ο άντρας το πρωί όταν ξυπνάει και ξυρίζεται, πηγαίνει στον καθρέφτη του και κοιτάει τον εαυτό του στα μάτια. Και πρέπει να είναι περήφανος για όλα όσα κάνει και για όλα όσα έχει κάνει. Πόσο περήφανος μπορεί να είσαι όταν όλη σου δουλειά στηρίζεται στο ψέμα και στο πράσινο φερέφωνο?
Αυτό που με εξόρισε περισσότερο από όλα είναι το πώς αμφισβήτησε το δικαίωμα της Καζαριά να εργαστεί όπου εκείνη θέλει. Βέβαια δεν το έκανε ξεκάθαρα. Όχι, έστειλε κάποιον άλλο να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έστειλε στην Καζαριά τον κλασικό δημοσιογραφίσκο που έχει, να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι άπειρη τηλεοπτικά και να την τραμπουκίσει προσπαθώντας να την κάνει να αυτογελιοποιηθεί. Όπως ήταν αναμενόμενο, έπεσε στην παγίδα και αφορμόμενος αυτό, προσπάθησε να βάλει ταμπέλες για το πού μπορεί η Καζαριά να εργαστεί και πού όχι. Αλλά είναι δηλός, διότι τη συγκεκριμένη ερώτηση την έχει κάνει στους τόσους κορυφαίους ηθοποιούς που έχει κατά καιρού στην εκπομπή του, για το λόγο για τον οποίο το επάγγελμα της ηθοποιίας είναι ανοιχτό. Και αυτό γιατί ξέρει ότι η απάντηση είναι πως το θέατρο χρειάζεται τηλεοπτικού στάρ, όπως η Καζαριάν, γιατί αρκετές φορές η τηλεόραση είναι πιο ενδιαφέρουσα από τους ανθρώπους. Αν δεν ήταν άλλωστε, απέναντι από τους καναπέδες μας θα είχαμε ανθρώπους και όχι τηλεοράσεις. Και παρότι το θέατρο χρειάζεται αυτούς τους ανθρώπους για να προωθηθεί, αρνείται να τους σεβαστεί. Αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση, αλλά ας μην βάλουμε όλα αυτά τα σημαντικά θέματα σαν μια γεννήτρια ψέματος όπως ο πρασινοφρουρός και μπλοκάρι. Θέλω να πω ότι η Καζαριάν, εγώ και οποιοδήποτε άλλος θέλει, μπορεί να δουλέψει άφοβα όπου εκείνος θέλει και ο μόνος ο οποίος μπορεί να κρίνει τη δουλειά του είναι ο κόσμος ο οποίος κόβει το εισιτήριο και η εκάστοτε παραγωγή η οποία πληρώνει το μισθό της. Άλλωστε, δεν είναι σαν να λέμε ότι η Καζαριάν εκμεταλλεύτηκε τη δημοσιότητά της για να κατέβει ως βουλευτής, πράγμα που έκαναν επιτυχώς ο πρασινοφρουρός, έξω και το όνομα. Ο γιος, το ξέρετε, είχε κατέβει σε εκλογές με το Πασόκ. Εκεί βέβαια δεν θα πλήρωνε κάποια παραγωγή το μισθό του, αλλά όλοι εμείς οι Έλληνες. Τώρα, βέβαια, να πω και το άλλο, ότι με την ανακεφαλαιοποίηση των δανειών ορισμένων καναλιών, τον τηλεοπτικό του μισθό κάπου τον πληρώναμε εμείς, γι' αυτό και η κριτική μου. Πρασινοφρουρέ, εσύ και οι συνεργάτες σου πρέπει να καταλάβετε ότι όσο βήμα κι αν έχετε, όσο τηλεοπτικό χρόνο, δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να κάνετε όλοι εσείς και όσοι σας μιμούνται για να με σπάσετε και να με κάνετε να φοβηθώ. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να κάνετε το οποίο θα με επηρεάσει, έστω και στο παραμικρό. Υπάρχει ένα όρατο τζάμι ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, διότι εγώ ξυπνάω κάθε πρωί και προσπαθώ το βήμα το οποίο μου έχει δοθεί, όσο αυτό και αν κρατήσει, να το αξιοποιήσω κάνοντας τον κόσμο λίγο καλύτερο. Εσείς το μόνο που προσπαθείτε με το βήμα που σας έχει δοθεί είναι να εκμεταλλευτείτε το επόμενο ανυπεράσπιστό σας θύμα για να κάνετε τηλεοπτικά νούμερα. Όσον αφορά ένα συνεργάτη εκπομπής σας, ο οποίος είναι από τους αγαπημένους μου δημοσιογράφους, παρότι έχει βγει και έχει πει ψέματα για μένα ότι έχω πειράξει το πρόσωπό μου, είναι φανταστικός ο τρόπος με τον οποίο λέει κάποια αστεία όταν σχολιάζεται θέματα στην εκπομπή σας και όλοι κάνουν ότι δεν τον ακούνε, διότι πολύ απλά δεν καταλαβαίνουν το χιούμορ του και εκείνος γελάει χαρακτηριστικά μόνος του. Έχω να πω ότι στέκομαι δίπλα του σε ό,τι έχει να κάνει με τον τραμπουκισμό που είχε υποστεί από γυναίκα πρώην μεγαλοεκδότη και δεν βγήκε κανένας από τους και καλά φίλους του στο πάνελ να τον υποστηρίξει δημόσια. Γιατί άλλωστε αυτοί οι εκδότες σε πράσινες εποχές ευδοκίμησαν. Τώρα, αναφορικά με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους σας, έχω να πω ότι αν το επίπεδο της δουλειάς σας είναι το μέτρο της ηθικής που εγώ κρίνομαι, τότε όλα τα σχόλιά σας τα λαμβάνω ως φιλοφρόνηση. Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, έχω προσπαθήσει να απαντήσω σε πάρα πολλά θετικά σας μηνύματα. Δεν το έχω καταφέρει ακόμα, είναι πάρα πολλά. Υπόσχομαι όμως ότι θα το κάνω. Τα βίντεο τα οποία θα ανεβάζω κάθε εβδομάδα, αν όχι κάθε δύο, θα αναφέρονται σε σημαντικά θέματα, τουλάχιστον για μένα. Και θέλω να μιλάω εκ μέρους της έφηβης Ασημίνας, η οποία είναι κάπου εκεί έξω και θέλει να έχει φωνή, αλλά δεν έχει ακόμα αυτή τη δύναμη. Εγώ θα μιλάω για όλους εσάς. Τα λέμε στην επόμενη Ginger καταιγίδα. Καλή εβδομάδα.